Ακολουθεί η εκπομπή για τον πρωτογενή τομέα με τον Κώστα Καζατζίδη. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και πάλι κοντά σας η εκπομπή πρωτογενής τομέας επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολη η συγκυρία, έρχονται εκλογές. Υπάρχει δηλαδή αναβρασμός με την Τρόικα στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ποιος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και επενδυτικές ευκαιρίες. Είναι το θέμα που εμείς φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους νέους αγρότες και όχι μόνο, και βεβαίως να πείσουμε και τους θεσμικούς παράγοντες ότι πρέπει να αξιοποιήσουν το δυναμικό που υπάρχει σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή αναμένει πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα για να μπορέσουν πραγματικά να υπάρχει αυτός ο στόχος και η στρατηγική για την ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα παρακολουθείτε, υπάρχουν πάρα πολλά. Ο αναπτυξιακός νόμος για τον πρωτογενή τομέα, εντάσσονται εκεί πολλές πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα υπάρχει βομβαρδισμός, θα έλεγα, από εταιρείες συμβούλων για τα προγράμματα που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Δεν υπάρχει όμως στρατηγική για να σας δώσει το έναυσμα να ξεκινήσετε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια να επενδύσετε στον πρωτογενή τομέα. Θα έχουμε βέβαια περισσότερα και αναλυτικότερα για τα ζητήματα ποια προγράμματα είναι σήμερα ενδιαφέροντα. Θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με ειδικούς επιστήμονες για να σας ενημερώσουμε και να δώσετε εκεί προτεραιότητα. Πριν πάμε όμως να κουβεντιάσουμε, να σας αναφέρω σήμερα με τον καλεσμένο μας στο στούντιο τον κύριο Μάρκο Γιώργο. Όσοι δεν τον ξέρετε, να σας πω περίπου ποιος είναι. Ο κύριος Μάρκο είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ δραστήριος στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, ιδιαίτερα του Φαναρίου. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, παλιός πρόεδρος του συνεταιρισμού στο Φανάρι και βεβαίως έχει περίπου μια δεκαετία που ασχολείται με την εκτροφή προβάτων, έχει μια σύγχρονη μονάδα και βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα προχωρά μόνος του ακάθεκτα, θα έλεγα, σε πρωτοβουλίες ίσως χωρίς τη στήριξη της πολιτείας, χωρίς να υπάρχει δηλαδή ενδιάμεσος κρίκος για να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες, έχει αναλάβει και κάνει μια καθετοποιημένη μονάδα. Και βεβαίως σε λίγο θα τρώμε το τερί και όλα τα παράγωγα από το γάλα από τη μονάδα που έχει φτιάξει ο κύριος Μάρκο. Πριν πάμε όμως να τον καλωσορίσουμε στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Καζατζίδη σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και κύριε Μάρκο, καταρχάς να πούμε λίγο τη δράση σας στην κτηνοτροφία. Τι έχετε και τι ακριβώς θα κάνετε. Εγώ δραστηριοποιούμε στην κτηνοτροφία. Έχω μία μονάδα περίπου 10 χρόνια παραγωγής προβάτων. Έχω ενταχθεί σε κάποια προγράμματα, έχω ενταχθεί νέος αγρότης σε κάποιο σχέδιο βελτίωσης στα πρώτα στάδια της διαδρομής μου και αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία της καθετοποίησης του γάλακτος. Γιατί όπως βλέπετε τα πράγματα και με τη Δοδόνη και με τις ιδιωτικές εταιρείες και γενικότερα με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για όλους τους κτηνοτρόφους. Νομίζω ότι είναι η μοναδική διέξοδο πλέον και με τον νόμο των 4056 του 2012 που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να μπορούμε να επεξεργαστούμε ζωικά προϊόντα για να δημιουργήσουμε τυροκομείο σε όμορο ακίνητο με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων ιδιοπαραγωγής. Και βεβαίως ακόμα μας δίνει τη δυνατότητα αυτός ο νόμος να μην αλλάξουμε ασφαλιστικό καθεστώς. Αυτό θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς οι παραγωγοί παίρνουμε επιδοτήσεις. Αυτά τα λεφτά είναι δικά σας. Είναι λεφτά των φορολογουμένων. Και εμείς πρέπει να αποδώσουμε σε εσάς δύο πράγματα. Δηλαδή να δίνουμε προϊόντα ποιοτικά και σε πολύ χαμηλή τιμή. Νομίζω ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί στη δικιά μου την περίπτωση και νομίζω ότι πρέπει να τον αξιοποιήσουν και άλλοι αυτό το νόμο, γιατί και οι καταναλωτές να κερδίσουν και ποιοτικά και οικονομικά. Τώρα βέβαια είναι μια καινούργια διαδικασία αυτή, δεν ξέρω με τις υπηρεσίες αν θα υπάρχει γραφειοκρατία, γιατί εγώ είμαι στο στάδιο των μελετών των περιβαλλοντολογικών, γιατί χρειάζεται μια περιβαλλοντολογική μελέτη. Νομίζω να προχωρήσω γρήγορα εντός του μήνα, γιατί έχω κατασκευάσει μέσα στο ακίνητο τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για να παράγω φέτα. Εσείς δεν είστε τυροκόμος όμως? Εγώ δεν είμαι τυροκόμος, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα. Θα φέρω κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει
ένα μήνα σε πρώτο στάδιο που γνωρίζει τη διαδικασία παραγωγής φέτας και νομίζω ότι μετά θα ξεκινήσω μόνος μου, ναι, να παράγω φέτα, ναι, σε πρώτο στάδιο. Ναι, να κάνω δύο ερωτήματα. Καταρχάς, μια μονάδα περίπου 250 ζώων που έχετε στη μονάδα σας, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια με την προσπάθεια που έχετε κάνει, φαίνεται ότι πήγαινε καλά η μονάδα για να προχωρήσετε σε αυτές τις επενδύσεις, γιατί σήμερα ένας νέος θέλει να επενδύσει στην κτηνοτροφία. Εσείς τι θα του λέγατε? Η κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ήπειρο είναι προς εξαφάνιση, δυστυχώς. Το πρώτο και το κύριο είναι ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητες υποδομές. Δεύτερο και μεγαλύτερο πρόβλημα, εφόσον ασχολούμαστε με ζώα, δεν έχει γίνει γενετική βελτίωση. Δηλαδή δεν μπορείς να παράγεις από ένα πρόβατο 50 ή 70 κιλά γάλα το χρόνο και να μπορείς να είσαι επιχειρηματίας. Σίγουρα η επιχείρηση είναι προβληματική. Εδώ για την ακρίβεια δεν έχει γίνει τίποτα από τους επιστήμονες, από τους κτηνιάτρους. Δηλαδή τόσα προγράμματα κρατικά στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έγινε πάνω σε αυτό το θέμα τίποτα. Και βλέπουμε ότι πολλοί αναγκάζονται να αγοράσουν ζώα από το εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα νομίζω με τα λεφτά που... Έχει δικές τις φυλές, αλλά είναι παραγωγικές. Βεβαίως έχει πολύ καλές φυλές, έχουν γίνει πολλά βήματα με ζώα και από την Άρτα και με γίδια από τη Σκόπελο. Υπάρχουν τα χιώτικα τα πρόβατα που είναι πάρα πολύ καλά και παραγωγικά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή με πολλές πρωτεΐνες και λιπαρά. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάτι, υπάρχει το κέντρο γενετικής βελτίωσης στα Γιάννενα που παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, αλλά είμαστε στο τομέα αυτό, είμαστε πολύ πίσω και αυτό το πράγμα το πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι. Ναι, πέστε μου κάτι, δεν μου απαντήσατε όμως το ερώτημα, ναι. Ναι, ότι αν ο νέος σήμερα κάνει μια μονάδα, επειδή οι ζωοτροφές είναι ακριβές και τα λοιπά, με ποια είναι τα κριτήρια που θα προχωρήσει ένας νέος να επενδύσει? Περιγράψατε την κατάσταση αυτή τη χαώδη που υπάρχει γύρω από την κτηνοτροφία και υπάρχει το θέμα του γάλακτος που συζητείται πλέον μετά από τις πιέσεις της Τρόικα και του ΟΣΑ. Δεν θέλω να πάμε σε αυτό, θέλω να μείνω στο ερώτημα. Δηλαδή ένας νέος μπορεί να βγάλει τα προς το ζήν με μια μονάδα σαν τη δική σας? Ξεκάθαρα θα σας απαντήσω. Αν δημιουργήσει μια μονάδα στην οποία δεν έχει συγκεκριμένα ζώα τα οποία θα το αποδώσουν συγκεκριμένα πράγματα και θα έχει και την υποδομή, γιατί παίζει ρόλο μεγάλο η υποδομή, βλέπετε αυτή τη στιγμή που βρέχει καθημερινά, είναι πρώτος παράγοντας η υποδομή. Εάν έχει την υποδομή και κάτσει και δουλέψει και βρει λύση, όπως σας είπα, με την καθετοποίηση, να ξέρετε ότι ίσως είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει και να μείνει στο χωριό του και να είναι ζωντανά και τα χωριά μας και η περιοχή μας. Και να το συνδυάσουμε αυτό και με το τουρισμό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα επισκεφτεί πριν κάτι μέρες στα Γιάννενα, στο Δολό, στην Πογωνιανή, μία καθετοποιημένη μονάδα, στην οποία επισκεψιμότητα είχε περάσει πριν από λίγες μέρες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο κύριος Παπούλας. Δηλαδή συνδύαζε την καθετοποίηση, τη μονάδα με τα ζώα, με το τουρισμό. Είχε ένα ξενώνα απλώς. Εμείς εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχουμε κάνει τίποτα και έχουμε ίσως τα πιο ωραίτερα μέρη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο, θεωρώ ότι είναι... Δηλαδή δεν υπάρχει κατεύθυνση, λέτε. Νομίζω ότι και οι παράγοντες εδώ, οι πολιτικοί παράγοντες και οι τοπικοί παράγοντες, δεν δώσανε τη δυνατότητα να ενημερώσουν τον κόσμο και για το πρόγραμμα αυτό που υπάρχει από το 2012, γιατί αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο ο νόμος αυτός που δίνει τη δυνατότητα, νομίζω ότι είναι κάτι, το για μένα είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για να μπορέσουμε εμείς να σταθούμε και να σταθούμε σαν επιχειρηματίες πλέον, να ξεφύγουμε δηλαδή από τη μιζέρια αυτή που, ναι, τυρανάει τον κόσμο. Πέστε μου κάτι, κύριε Μάρκο, εσείς κάνετε αυτή τη μονάδα, δεν μπήκατε όμως σε αναπτυξιακό πρόγραμμα? Στο συγκεκριμένο θέμα της καθετοποίησης όχι, γιατί η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα και ό,τι θα κάνω τώρα εντός του μήνα είναι με δικά μου μηδία κεφάλαια. Τι προϋπολογισμό έχει αυτή η μονάδα? Αυτή περίπου τώρα η δικιά μου θα φτάσει περίπου στα 50 χιλιάρια. Μόνο? 50 χιλιάρια. Δεν θα πάω σε μεγάλη εγκατάσταση, θα πάω σε μια μικρή ευέλικτη εγκατάσταση για λίγες ποσότητες καθημερινά γάλακτος,
μέχρι 500 κιλά περίπου θα. Εσείς δεν θα δίνετε το γάλα στη Δαδόνη? Εγώ δεν θα δίνω το γάλα στη Δαδόνη. Το γάλα θα το παράγω. Θα πουλάτε το τυρί? Θα πουλάω βεβαίως φέτα αρχικά. Ναι. Και μετά... Εάν υποθέσουμε ότι πράγματι το προϊόν σας είναι καλό προϊόν και είναι και οι τιμές λογικές. Γι' αυτό να είστε σίγουρος ότι θα είναι το ποιοτικό προϊόν και στις καλύτερες τιμές. Δεν συζητάμε για την αγορά, θα είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, γιατί έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό το πράγμα και πρέπει και εσείς να κερδίσετε από τα προγράμματα. Όταν μπαίνουμε εμείς σε κάποια προγράμματα και παίρνουμε επιδοτήσεις, πρέπει ο τελικός αποδέκτης, ο καταναλωτής, ο φρολούμενος δηλαδή, να το κερδίσει αυτό. Και δυστυχώς αυτό στην Ελλάδα δεν γινόταν. Διότι τη δυνατότητα την είχαν μόνο οι μεταπιτικές εταιρείες. Τώρα, με αυτό το νόμο, σας λέω πάλι, έχει τη δυνατότητα ο παραγωγός να κερδίσει και αυτός περισσότερα λεφτά, να κερδίσει δηλαδή την υπεραξία του προϊόντος. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Άλλοι κτηνοτρόφοι υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου να έχουν τέτοιες καλές μονάδες? Νομίζω... Ή απλώς έχουν πρόβατα? Κοιτάξτε κάτι, δεν υπάρχουν υποδομές. Είναι σπάνια περίπτωση σε εμάς στην Πρέβεζα να δείτε οργανωμένες. Ειδικά στο Φανάρι δεν υπάρχουν μονάδες. Αφού να φανταστείτε ακόμα ότι οι μονάδες είχαν φτιαχτεί από το 1970, θεωρούνται πρότυπο. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν επενδύσανε οι νέοι. Εσείς φαντάζομαι έχετε οργανωμένοι με σταυλικές εγκαταστάσεις. Έχω υπερσύχρονη κτηνοτροφική μονάδα. Εστρέμματα δικά σας έχετε ή νοικιάζετε? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή και τα 100-120 στρέμματα που παράγω ζωοτροφές για μένα είναι όλες ενοικιασμένες. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσε το κράτος να παίξει? Υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις να δοθούν σε... Το κράτος θα μπορούσε είτε τις δημόσιες είτε τις δημοτικές εκτάσεις ή να δίνει διευκόλυνση, όπως παλιά υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο το είχα εκμεταλλευτεί εγώ με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Δηλαδή που έδινε κίνητρα σε κάποιους να βγουν στη συνταξιοδότηση και να μας παραχωρούσαν εμάς τους νέους αγρότες, δηλαδή για 15 χρόνια τα αγροτεμάχια τους. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο περπάτησε πολύ. Αλλά. Δεν βλέπω. Δεν είσαι ισχύ τώρα? Αυτή τη στιγμή έχει αρκετά χρόνια το οποίο δεν λειτουργεί. Πέστε μου κάτι, να επανέλθω λίγο στο θέμα της επιχειρηματικής δράσης που πλέον θα έχετε από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα πουλάτε μόνο το γάλα, θα βγάλετε το τυρί. Το θέμα είναι ότι θα είστε μια μικρή μονάδα, μάλλον για την τοπική αγορά. Εάν υπήρχαν κάποιοι άλλοι νέοι σαν και εσάς με αυτό το ζήλο που δείχνετε, δεν θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια να ευοδοθούν οι προσπάθειές σας με καλύτερα αποτελέσματα παρά αυτή η μικρή μονάδα, να είναι οργανωμένη δηλαδή αυτή η μονάδα? Νομίζω, το είπα και πριν, ότι όσες μονάδες τέτοιες δημιουργηθούν από νέους αγρότες, από νέους ανθρώπους τέλος πάντων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην κτηνοτροφία, και λεφτά η περιοχή μας θα ανέβει ο οικονομικός δείκτης, γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο να πουλήσουμε εμείς. Αυτή είναι η Ήπειρος, η βιομηχανία της Ήπειρου, είναι το γάλα, το κρέας, αυτά έχουμε. Εάν δεν δώσουμε έμφαση σε αυτά τα πράγματα, εγώ νομίζω ότι και παιδιά θα έρθουν νέοι να μείνουν στα χωριά και η οικονομία θα ανέβει πάρα πολύ. Είναι αυτό που έχουμε. Αυτή είναι η βιομηχανία της Ήπειρου. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και εκεί πρέπει να δώσουμε την όθησή μας και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν επιτέλους. Πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιος να μπορεί να κάνει την επιχείρηση. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει ένα χρόνο και δύο χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Να κάνουμε ένα σχόλιο, κυρία Μάρκο, γιατί ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν θέλω να αναδείξω σε αυτή την εκπομπή τον προβληματισμό που είχατε και τις θέσεις που είχατε εκφράσει σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ένωση. Θα κάνω όμως μία παρατήρηση. Επί δύο χρόνια αυτή η κατάσταση σέρνεται κυριολεκτικά με αβέβαιο το μέλλον της Ένωσης και των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής δράσης και δραστηριότητα, δηλαδή που έπρεπε να υπήρχαν από την Ένωση, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο όργανο να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Γιατί αφήνουμε αυτό να εξελίσσεται έτσι, αυτή η διαδικασία, όταν βλέπουμε άλλες ενώσεις, όπως δίπλα μας στο Αγρινείο, ο κύριος Κουτσουπιάς μπαίνει σε νέες πρωτοβουλίες, σε νέες καλλιέργειες. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε κάτι, χωρίς καμία αμφιβολία. Η κατάσταση στον κτηνοτροφικό τομέα, στον αγροτικό τομέα γενικότερα, που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, που είναι είδος προς εξαφάνιση αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα, είναι καταλυτικός παράγοντας, είναι η Ένωση Πρέβεζας. Δηλαδή, όχι τα τελευταία χρόνια, η Ένωση με την τακτική που ακολούθησαν οι διοικούντες την οδήγησαν, όπως βλέπετε σήμερα, στο κλείσιμο.
ουσιαστικά τώρα δεν ξέρω, υπάρχει το εφετείο, ναι, το οποίο θα αποφασίσει, αλλά τώρα μια οργάνωση η οποία ασχολείται μόνο να πουλάει αγροτικά προϊόντα και να φτάσει να χρωστάει 30 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι κύριοι έχουν τεράστιες ευθύνες και πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Εγώ ήδη έχω στείλει κάποιους στη δικαιοσύνη και έχουν δικαστεί, γιατί ήμουν ο μοναδικός το 2010 που πήγε, που έστειλα στη δικαιοσύνη υποθέσεις για εικονικά τιμολόγια και άλλα. Αλλά θέλω να σας πω ότι από το 1930 που δημιουργήθηκε η Ένωση, 1940, οι αγρότες μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές τους με την πρωτογενή παραγωγή. Φτάσαμε το 2014 και τη δυνατότητα αυτή δεν την έχουν σήμερα οι αγρότες. Δεν μπορούν να σπείρουν τα χωράφια τους, δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Υπάρχει ένα κενό. Καταλαβαίνετε ότι αντί το κράτος εδώ τώρα τι να κάνει. Αλλά εσείς δεν το βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό. Εδώ υπάρχει τεράστιο κενό. Αυτή είναι ζημία για τους αγρότες. Θα μείνουν χωράφια τα οποία δεν θα σπαρθούν, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν σπόρες, να πάρουν λιπάσματα, να μπουν στις καλλιέργειες τους, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Κύριε Μάρκο, θέλω να έρθω σε ένα θέμα που έχετε δώσει και διάσταση για τις εξισωτικές αποζημιώσεις, με την οποία βέβαια με δική σας προσπάθεια Μπάρκας, ο βουλευτής, ανέλαβε δράση στο Κοινοβούλιο με επέρωτηση. Πέστε μας λίγα λόγια. Θα ήθελα να σας πω κάτι, ότι το 2008 297 παραγωγοί από τον νομό Πρέβεζας κρίθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρωτοβάθμια απορριπταίοι και καταθέσαμε στάσεις. Έτσι, οι στάσεις είχαν διορία 10 μέρες. Εν τω μεταξύ, οι 297 στάσεις απορρίφθηκαν όλες. Εδώ συνέβη το εξής πράγμα. Εμείς καταθέσαμε τα δικαιολογητικά αντίγραφα, δηλαδή των εκαθαριστικών, πράγματα που υπάρχουν στο Υπουργείο Οικονομικών, και επειδή κάποιος υπάλληλος της Ένωσης εκπρόθεσμα δεν τα πήγε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε από το 2008 οι 297. Από αυτή την παράληψη. Από αυτή την παράληψη. Δεν μπορούμε να πληρωθούμε τώρα οι ενέργειές μας. Εγώ τόσα χρόνια προσπαθούσα να μπορέσω να τα πάρω με αυτά τα χρήματα. Έχω μία επαφή με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Αποστολάκο. Του έστειλα όλη την διαδικασία, τα χαρτιά, τον τρόπο για ποιο λόγο δεν έχουμε πληρωθεί. Έδωσα τα ίδια έγγραφα, τα έδωσα και στο βουλευτή τον κύριο Μπάρκα, ο οποίος κατέθεσε και επερώτηση. Yes. Περιμένω από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μου έχει πει ότι θα με ενημερώσει, θα λύσει το θέμα, αλλά δεν βλέπω καμία λύση. Εμείς πρέπει να σας πω, κύριε, το θέμα αυτό θα το... θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης των υπευθύνων για να δούμε αν μπορέσουμε και εμείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το σταθμό μας, να δώσουμε όθηση σε αυτό που αναφέρεστε, γιατί είναι πολύ σοβαρό, και από μια παράληψη που υπήρχε από την πλευρά της Ένωσης, να οι δικαιούχοι να χάσουν τα χρήματά τους. 297 οικογένειες σε ορεινές περιοχές που δίνει κίνητρα, υποτίθεται. Θα προσπαθήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κορασίδη, που γνωρίζω και εγώ, να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση επ' αυτού. Πρέπει να τονίσω ότι είχαμε στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπάρκα για την επερώτηση, θα μας τα πει όμως σε μια άλλη ώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να πω. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς που είχαμε σήμερα τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Πολύ καιρό σε κυνηγάω, Γιώργο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χρόνια. Απλώς είναι λίγο οι δουλειές τώρα που τρέχουμε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Όταν θα κάνουμε το ξεκίνημα, θα είμαστε και ο σταθμός κοντά εκεί να παρακολουθούμε το πρώτο τυρί στο φανάρι, βιολογικό και ποιοτικό και φτηνό. Αυτά μας υποσχέθηκε. Είπαμε, αυτό θα είναι το. Ναι. Σίγουρα θα. Να είσαι καλά, κύριε Μάρκο. Πολύ. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε. Σου ανοίξανε θηρίδες στα σκοτάδια.
εσύ πως τώρα κράτησες. Μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια. Και εσύ πως τώρα κράτησες. Μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια. Για σένα κι η νύχτα στα μικρόφωνα θα κλέβει την παράσταση για σένα. Γυρεύοντας μια έξοδο κινδύνου.